Κόκκινο συναγερμό έχει σημάνει στην Αττική. Η έκρηξη των κρουσμάτων και η ραγδαία αύξηση στην εισαγωγή ασθενών στα νοσοκομεία προκαλεί πονοκέφαλο στους ειδικούς και φέρνει νέα, οριζόντια μέτρα στο λεκανοπέδιο. Μόνο στις δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου, στην Αττική έχουν καταγραφεί 1.417 κρούσματα, όταν ολόκληρος ο Αύγουστος, που ήταν μήνας ρεκόρ εντοπισμού θετικών δειγμάτων, έκλεισε με 1.966 κρούσματα. Η επιστημονική κοινότητα χτυπάει καμπανάκι για την αυστηρή τήρηση των μέτρων. Παρατηρείται αυξημένη επιβάρηση στις κλίνες ΜΕΘ, πάνω από 60% με αυξητική τάση. Ο συνδυασμός της χρήσης μάσκας σε αυτές τις περιπτώσεις από όλους είναι ένα είδος, ας πούμε, καραντίνας πρώτον θέλετε να το πείτε, εμβολίου θέλετε να το πείτε, συνδυασμού και των δύο. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσουμε να σπάσουμε την επιδημία χωρίς βαριά μέτρα. Η υψηλή διάδοση του κορονοϊού εντείνει και την πίεση στα νοσοκομεία, όπου σήμερα νοσηλεύονται 500 ασθενείς. Και 300 περισσότεροι συγκριτικά με τις 26 Αυγούστου. Ο αριθμός των ασθενών που βαραίνουν και καταλήγουν σε διασωλήνωση παρουσιάζει διαρκώς αυξητική τάση τις τελευταίες δύο εβδομάδες, χωρίς σημεία κάμψης, γεγονός που καταδεικνύει τη τάση αύξησης της πίεσης στο σύστημα υγείας. Στην είσοδο του καλοκαιριού, οι ασθενείς που βρίσκονταν διασωληνωμένοι στα νοσοκομεία της χώρας ήταν 12. Ο αριθμός μειώθηκε μάλιστα ελαφρά το διάστημα που ακολούθησε και την 1η Αυγούστου, μάχη με τον κορονοϊό στις εντατικές, έδιναν 10 ασθενείς. Η χαλάρωση που παρατηρήθηκε τον Αύγουστο, ωστόσο, οδήγησε σε εκτείναξη των διασωληνωμένων, οι οποίοι την 1η Σεπτεμβρίου έφτασαν τους 38 και μόλις δύο εβδομάδες αργότερα εκτοξεύτηκαν στους 59. Στο μικροσκόπιο πολιτείας και ειδικών έχουν μπει εδώ και εβδομάδες μερικές σημεία που μετατρέπονται λόγω συνωστισμού σε εστίες υπερμετάδοσης του ιού. Από τα κλειστά μαγαζιά διασκέδασης και τα λεωφορεία. Μερικές ώρες έχουν πολύ κόσμο. Τι και αν όλοι οι επιβάτες φορούν τη μάσκα τους, οι αποστάσεις είναι αδύνατο να τηρηθούν με αποτέλεσμα να συνωστίζονται ο ένας δίπλα στον άλλον. Άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος του συνωστισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να αραιώσει ο κόσμος. Και αυτό ισχύει και για τα σχολεία. Μέχρι τις συναυλίες, σαν και την πρόσφατη σε ανοιχτό θέατρο, όπου στριμώχτηκαν σε απόσταση αναπνοής χιλιάδες άτομα και τις λαϊκές αγορές. Βλέπουμε δεν φοράτε μάσκα και αυτά, έχει αρκετό κόσμο έτσι σήμερα. Δεν την πήρα μαζί μου. Λάθος. Άντρες της τροχείας διενεργούν αυστηρούς ελέγχους από νωρίς το πρωί στη λεωφόρο Μεσογείων σε σχολικά λεωφορεία για να διαπιστώσουν εάν όλοι οι μαθητές φορούν τη μάσκα τους, η οποία είναι υποχρεωτική κατά τη μεταφορά τους στο σχολείο. Έχω ζητήσει την πολύ αυστηρή εφαρμογή από τις υπηρεσίες των περιφερειών των μέτρων της κυβέρνησης, καθ' υπόδειξη της Επιτροπής των Ειδικών, για την προστασία από τον κορονοϊό. Οι έλεγχοι το επόμενο διάστημα θα εντατικοποιηθούν για τη διασφάλιση εφαρμογής των νέων μέτρων, με στόχο να μπει φρένο στη διασπορά του ιού.